Μας έκανε εντύπωση, μέναμε σε ένα μισογκρεμισμένο ξενοδοχείο, τον Μπέρς δι Κεμπέκ, και μας έκανε εντύπωση η συμπεριφορά ενός νεαρού Αμερικανού γιατρού από το Κεντάκι. Πήγαινε πρώτος στο Καρφούρ, έβλεπε διπλάσιους αρρώστους από όσους βλέπαμε όλοι και φεύγε τελευταίος. Ήταν μεγάλος κόπος, γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι εγκαταλελειμμένοι, με αντισηπτικά, με ράματα, με αυτοσχέδια ιατρική πολέμου. Αυτός ο νεαρός Αμερικανός γιατρός από το Κεντάκι, κάθε βράδυ τον βλέπαμε στο Μπέρς δι Κεμπέκ, δεν μίλαγε, δεν είχε πολλά, διάβαζε μόνο την Αγία Γραφή. Μετά από 15 μέρες που είμαστε μαζί του, μάθαμε ότι ήταν ομοφιλόφιλος. Θέλω επίσης να θυμίσω ότι ο Λόρδος Μπάιρον και ακόμα Όσκαρ Γουάιλντ ήταν ομοφιλόφιλοι. Μάλιστα, ο Όσκαρ Γουάιλντ φυλακίστηκε, πλήρωσε πολύ ακριβά εκείνη τη θέση του, την τοποθέτησή του. Θέλω, συνάδελφοι, να αναφέρω αυτά τα παραδείγματα για να θυμίσω τα εξής. Άκουσα ακραίες φωνές το τελευταίο καιρό, κυρίως από ανθρώπους της Εκκλησίας. Λιγότερο από εδώ, οφείλω να ομολογήσω ότι σε αυτή την αίθουσα δεν ήταν ακραίες φωνές. Κάποιοι συνάδελφοι, με όλο το σεβασμό στην αντίθετη άποψη, έχουν μια άλλη γνώμη, σεβαστή. Ωστόσο, ακραίες φωνές του τύπου κατάρες, κάντε, φτιάχτε, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν αρμόζουν σε ιεράρχες. Θέλω να επενέσω την Ιερά Σύνοδο, η οποία έχει άλλη άποψη, αλλά τουλάχιστον κράτησε ήπιους τόνους. Και θέλω επίσης να πω το εξής. Σε κάθε επιστήμη υπάρχει ένα σημείο αναφοράς, ένα βιβλίο αναφοράς. Εμείς στη δερματολόγια, ας πούμε, αν ρωτήσετε οποιοδήποτε δερματολόγο, θα σας πει ότι το λέω Fitzpatrick, τελεία. Οι μηχανικοί έχουν το άλλο, οι άλλοι το άλλο. Σημείο αναφοράς για το human sexuality είναι αυτό εδώ το βιβλίο. Το έχω μαζί μου. Είναι γραμμένο από ένα διάσημο γιατρό, τον John Bancroft. Είναι στα αγγλικά γραμμένο και θα συνιστούσα σε αυτούς που γρήγορα και άκρητα έχουν γνώμη να κάτσουν να διαβάσουν αυτό το βιβλίο. Αξίζει τον κόπο. Δεν θέλω να πω περισσότερα και δεν θα φάω και πολύ χρόνο. Θέλω επίσης, γιατί μπορεί να σας κάνει εντύπωση, να σας πω ότι εμείς στο κόμμα μας, τους ανεξάρτητους Έλληνες, έχουμε μια κατάκτηση. Ψήφο κατά συνείδηση. Υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν άλλη άποψη. Την ακούω με σεβασμό. Δεν είναι υποχρεωτικό, αυτό είναι και το μεγαλείο της δημοκρατίας. Εδώ μέσα πιστεύω και είμαι από αυτούς που έχω πει δεν χρειάζεται πόλωση. Επιχειρήματα αντίθετα, ναι. Πόλωση περί τι, για ποιο λόγο. Σέβομαι αυτούς τους συναδέλφους. Έχω άλλη άποψη. Χαιρετίζω την ομιλία του συναδέλφου μου του Κώστα του Σουράρη. Και θέλω να πω τα εξής. Ότι σε μια κοινωνία καλό να την αφουγκράζεσαι και να διορθώνεσαι μερικές φορές, γιατί καμιά φορά ξεκόβουμε. Αυτή είναι μία πλευρά του νομίσματος. Υπάρχει και μια άλλη όμως. Άκρητος λαϊκισμός δεν μπορεί να καθοδηγεί την πολιτική. Καταδικάζω τους πολιτικούς που για ψηφοθυρικούς λόγους συμβιβάζονται με λαϊκίστικες τοποθετήσεις. Πιστεύω ότι οι πολιτικοί πρέπει να καθοδηγούν την κοινωνία και όχι να συμβιβάζονται για λόγους πολιτικού κόστους. Θα ήθελα, τελειώνοντας, γιατί θα φάω άλλο χρόνο, όπως καταλαβαίνετε εγώ, θεωρώ ότι είναι το λιγότερο δυνατό που θα μπορούσε να γίνει για ανθρώπους που έχουν αναφέρει το δικαίωμα. Είναι άνθρωποι που έχουν δικαίωμα στα κληρονομικά τους, στα ασφαλιστικά τους, στο θάνατό τους. Και όλα αυτά τα οποία είναι νομικά περισσότερο και τίποτα περισσότερο. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Πιστεύω ειλικρινά ότι εμένα μου άρεσε η κουβέντα αυτή εδώ στη Βουλή, γιατί είδα μια συνένεση. Χάρηκα τους προηγούμενους ομιλητές και τον κύριο Φορτσάκη και την κυρία Μπακογιάννη και άλλους ομιλητές. Και δεν θα ήθελα να απολωθούμε για ένα θέμα που δεν πρέπει να απολωνόμαστε. Θέλω να καταδικάσω στις κουβέντες του αγαπητού σε μένα κυρίου Αμυρά, ακραίες κουβέντες, για κάποιο συνάδελφό μου. Πιστεύω ότι και ο ίδιος θα έχει μετανοήσει για αυτές τις κουβέντες. Πιστεύει ο καθένας ό,τι θέλει και μπορούμε να συνυπάρχουμε με τις διαφορετικές μας απόψεις. Το λέω σαν παράκληση, δεν λείπει ο κύριος Αμυράς, δεν τον βλέπω, γιατί και εγώ έχω πολλές ενστάσεις και πολλά που ακούω εδώ μέσα, τα κόμματα. Καλό είναι να ακούμε και την άλλη άποψη. Έτσι προάγεται, πιστεύω εγώ, η δημοκρατία. Θέλω μόνο να κάνω ένα σχόλιο για το άρθρο 46.
Άκουσα με μεγάλη προσοχή και σεβασμό τον κύριο Αθανασίου, που πιστεύω ότι είναι ειδικός στα θέματα τα νομικά. Με πολύ σαφή τρόπο τον άκουσα να τοποθετείτε ότι δίνονται υπερεξουσίες στους πρόεδρους του Ελεκτικού Συνεδρίου, του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θα ήθελα να θυμίσω στον κύριο Αθανασίου και σε πολλούς άλλους που κάνανε κριτική στο συγκεκριμένο άρθρο ότι είναι γνωστό εδώ και πολλά χρόνια ότι η εκτελεστική εξουσία με προεδρικό διάταγμα αποφασίζει ποιος θα είναι πρόεδρος του Αρείου Πάγου, πρόεδρος του Ελεκτικού Συνεδρίου και πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ιδού πεδίο δόξης λαμπρό, όποιος έχει διαφωνία και θέλει πράγματι ο τρίτος πυλώνας της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας να είναι ανεξάρτητος, να κάτσουμε στην αναθεώρηση του συντάγματος και να δούμε πάλι από την αρχή, βήμα-βήμα, λέξη-λέξη το άρθρο 90. Αυτός ο ετεροχρονισμένος πόνος για δίθεν παρέβαση της δικαιοσύνης δεν είναι αξιόπιστος. Χρόνια τώρα το πολιτικό σύστημα πράγματι επηρεάζει, και δεν μιλάω για καμία συγκεκριμένη κυβέρνηση, κάποιο συγκεκριμένο χρόνια τώρα, γιατί στην ουσία διορίζει τους ανώτατους δικαστές και συνεπώς θα μπορούσε κάποιος να πει πόσο ανεξάρτητος μπορεί ένας δικαστής που έχει διοριστεί με προεδρικό διάταγμα από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ιδού πεδίο δόξης λαμπρό για όλους εμάς όταν θα έρθει η αναθεώρηση του συντάγματος να κάτσουμε κάτω και να πω το εξής: ο αείμνηστος ο Σωτήρης ο Μπάγιας είχε κάνει φοβερές προτάσεις. Ας κάτσουμε να τις μελετήσουμε, εγώ δεν βιάζομαι, και να δούμε πραγματικά πώς μπορούμε να βάλουμε θεμέλια σε αυτό που λέγεται κοινοβουλευτική δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Παπαχριστόπουλε. Ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, έχει το λόγο.